Η Δάφνη Λιβανατών νίκησε τα καλύβια με 3-1 εκτός έδρας για την έκτη αγωνιστική της τη ΑΦΑΟΤΙΔΑ και μαζί με τη Μαλεσίνα και τον Οπούντο Μαρτίνου είναι οι ομάδε που έχουν κάνει το 6 στα 6. Οι γηπεδούχοι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό απείλησαν με το Λαμπρόπουλο που νικήθηκε στο τέτα τέτ από το Γιοβά. Στην αμέσως επόμενη φάση, νέα καλή στιγμή για τα καλύβια. Γυριστό σου το από το Λαμπρόπουλο και η μπάλα πάνω από την αιστεία του Γιοβά. Ο επιθετικό των Καλυβιών στο τρίτο λεπτό έπεσε στην περιοχή τη Δάφνη υπό την πίεση του Ζυγογιάννη. Ο διαιτητή Παπακοσταντίνου άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η Δάφνη στην πρώτη επίσκεψή τη στην αντίπαλη περιοχή κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο έξι ο Τζιό πέρασε το σκοτίδα, έδωσε την στο Χρυστοβαρή που δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0. Ο Τζιό από έγινε εκτελεστή στο 15ο λεπτό. Βρήκε χώρο για το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σκοτίδα, διπλασιάζοντα τα γκολ τη η ομάδα του Ηλία Μπακούμη θα μπορούσε να μειώσει το σκορ στο 29, αλλά ο Τσίτζιρα σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Γιώβα. Αντεπίδεση για του φιλοξενούμενου στο 39. Ο Τζιός πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, διέσχισε σχεδόν το μισό γήπεδο και σούταρε από το ύψο τη περιοχή, όμω ο Σκοτίδα του είπε όχι με θαυμάσια απόκρουση. Δοκάρι στο μάτς είχε και η Δάφνη και συγκεκριμένα στο 55 με κεφαλιά του Βαγγέλη Μακρόπουλου μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά ο διαιτητή Παπο τη για μαρκάρισμα του κουδουνά στον Ουράι. Ο Βαγγέλης Μακρόπουλο ήταν εύστοχο από τα 11 μέτρα και ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 0-3. Τα καλύβια άμεσα κατάφεραν να μειώσουν το σκορ. Με ωραίο σουτ, ο Παναγιώτη Σάπιο σημείωσε το 1-3 στο 51 ο λεπτό. Στο 75 ο Νίκο Σάπιο έκανε το γύρισμα. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την αιστεία του Γιωβά. Στη συνέχεια σουτ από το Λαμπρόπουλο που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων, ο αρχηγό των καλλιβίων ο ξυρομερίτη, Με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, δεν κατάφερε να σκοράρει. Τελικό σκορ, αυτή τη γένωση Καλυβίων Δάφνη Λιβανατών 1-3. Θεωρώ ότι με μια ομάδα όπω είναι τα Καλύβια, τα οποία έχει δείξει ότι θα είναι ομάδα η οποία. Εντάξει, δεν θα πάει για πρωτάθλημα, θα είναι μια ομάδα η οποία βάζει πάρα πολύ δύσκολα σε κάθε αντίπαλο με τον οποίο παίζει, γιατί έχει και του παίχτε που θεωρώ ότι είναι πολύ έμπειροι. Είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει μια καθημερινότητα στο γήπεδο. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, τα παιδιά βρίσκονται στο γήπεδο, έχουν κάνει προετοιμασία. Γενικά, είναι μια ομάδα που τη λε με τεράστια γράμματα ομάδα. Έχει έναν έμπειρο προπονητή που ούτε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο κ. Μπακούμη σε ομάδε που πρωταγωνιστούσαν, είτε σε ομάδε οι οποίε είναι μικρομεσαίε. Αυτό που, το, το, που, θέλει είναι να έχει άτομα στην προπόνηση και να κερδίζει τα παιχνίδια και αν δεν μπορεί να τα κερδίσει, να τα κλέψει. Εγώ είχα πει στα παιδιά όλη την εβδομάδα ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι το οποίο θα παίζαμε μέχρι τώρα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζει μια κατάσταση ακριβώ όπω είναι αυτή τώρα. Δηλαδή τον αντίπαλο έτσι ακριβώ τον περίμενα. Με διευκόλυνε βέβαια ότι ο αντίπαλο σε αυτό το τεράστιο γήπεδο προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, προσπάθησε να δημιουργήσει. Και μου έδωσε πάρα πολλού χώρου όπου τα παιδιά του εκμεταλλεύτηκαν. Θεωρώ ότι βγάλαμε κάποια ενέργεια. Είχαμε κάποια δεκάλυπτα, τα οποία πραγματικά η ομάδα έδειχνε ότι στην κόντρα, που είναι και ένα βασικό τη όπλο, έδειξε ότι βρισκόταν με μεγάλη ευκολία έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Εκεί είχαμε ένα θέμα στο... στη λήψη αποφάσεων, τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι φιερώμασταν επιπόλαια, Προσπαθούσαμε να κάνουμε κατοχή τη στιγμή που δεν έπρεπε. Θεωρώ ότι πατήσαμε πάνω και στο 2-0 που ήρθε γρήγορα και κάπου χαλαρώσαμε. Ο αντίπαλο από την του ήταν μια ομάδα η οποία το πάλευε μέχρι το τέλο. Έτσι την περιμέναμε την ομάδα αυτή. Το θέμα ότι εμεί βάλουμε πάλι προβληματισμού, γιατί γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι μεταξύ μα. Εμεί πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώ μα λείπει και τι θέλουμε. Δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Είναι κακό πράγμα να πετά στα σύννεφα. Έχουμε καλού πέσα. Όχι, δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. τώρα μιλάμε. Η ποσότητα των παιχτών και η παρουσία στο γήπεδο είναι ο βασικό λόγο που, υπάρ... που, που προποθέτει αν δεν θα Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, κάποια στιγμή που είσαι ψηλά θα πέσει και θα χτυπήσει και επικίνδυνα. Πρέπει να καταλάβουμε και εγώ και τα παιδιά και οι φίλοι και η διοίκηση ότι το πιο βασικό είναι η παρουσία στην προπόνηση. Έχουμε καλού παίχτε. Δεν διαφωνώ καθόλου, το ξέρουν. Όλο ο νομό. Από εκεί και πέρα όμω, κάποια πράγματα που είναι βασικέ προποθέσει για να πα παραπέρα, είναι να, σε... δηλώνει παρόν στι προπονήσει. Πρώτα απ' όλα, να δώσει συγχαρητήρια στη Λιβανάτα και στη Διευθυνσία. Μπορεί να γκρινιάζαμε για τη Διευθυνσία, αλλά ήταν άριστη η τριάδα. Εμεί συνηθίζουμε να γκρινιάζουμε, τα θέλουμε όλα δικά μα. Γι' αυτό πληρώνονται κάποιοι παίχτε, και από ό,τι ξέρω πληρώνονται ακριβά, για να έχουν τελειώματα. Ήταν ένα μονόλογο. 15 λεφτά μονόλογο, αλλά σε όλο το πρώτο μήκρονο, ήταν μια ομάδα που πρέπει να πάει στα αποδητήρια με νίκη με περισσότερα τέρματα. Εμεί κάναμε ευκαιρίε και όταν ο αντίπαλο είναι τόσο ποιοτικό, να μην πω παίχτε, δεν είναι σωστό, είναι τόσο ποιοτικοί, κάνουν μια-δύο ευκαιρίε και κάνουν το μηδέν δεν με στην έδρα μα. Αυτό που ήταν όμω το που μου άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα είναι ότι πολεμήσαμε, δίναμε μάχε. Πιστεύαμε ακόμα ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ακόμα και μετά το 3-0. Συγχαρητήρια στα παιδιά μα. Συγχαρητήρια, όπω είπα, στη Λιβανάτα. Απλά εμεί μην επαναπαυτούμε σε αυτή την καλή απόδοση πρέπει να είμαστε το ίδιο καλοί με τις ομάδες που είναι στα κιλά μας για να τερματίσουμε εκεί που μας άξιζει. Γιατί πραγματικά δείξαμε ότι έχουμε πολλά κουράγια, πολλές δυνάμεις, ψυχικά αποθέματα και μας άξιζε κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι ήταν το περισσότερο, αλλά μας άξιζε κάτι περισσότερο.